Καλησπέρα σας. Το βίντεο που ακολουθεί αφορά τη συνέντευξη που θα δώσουν οι κύριοι Αλέξανδρος Σιδέρης και Κώστας Σακελαρίου, φυσικοθεραπευτές εξειδικευμένοι στη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία και το manual therapy. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε εδώ κοντά μας. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι οι εξειδικεύσεις αυτές και πώς μπορεί κάποιος να τις αποκτήσει, κύριε Σακελαρίου. Οι εξειδικεύσεις στη φυσικοθεραπεία είναι τομείς στους οποίους μπορεί κάποιος να αποκτήσει μια γνώση στοχευμένη σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε συγκεκριμένο πεδίο, το οποίο είναι μετά το πτυχίο το βασικό της σχολής και καλύπτει συγκεκριμένου είδους ενδιαφέροντα. Δηλαδή, μπορεί να εστιάσει, για παράδειγμα, στην καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία, στη μυοσκελετική, στην νευρολογική, σε νευρολογικά περιστατικά για ενηλίκους ή για μικρά παιδιά, με αποτέλεσμα να αποκτά μια πολύ καλύτερη στόχευση και πιο επισταμένη γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Διδάσκεται λοιπόν manual therapy στο πολύ επιτυχημένο και δημοφιλές πρόγραμμα, κύριε Σιδέρη, ανάμεσα στους φυσικοθεραπευτές, το Hellenic OMT Diploma, έτσι δεν είναι, το οποίο μάλιστα είναι και πιστοποιημένο κέντρο διαβίου μάθησης. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό, να μας πείτε περισσότερα λόγια. Ναι, είναι ένας ειδικός τομέας που αφορά τους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές. Το πρόγραμμα Hellenic OMT Diploma, που πλέον ονομάζεται Hellenic OMT Edu, είναι πια ένα πιστοποιημένο κέντρο διαβίου μάθησης από το ελληνικό κράτος και προσφέρει αυτή την ειδική εκπαίδευση στους Έλληνες φυσικοθεραπευτές στο να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μυοσκελετικά περιστατικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Στο επίπεδο δηλαδή του να μπορέσουν μέσω της διαδικασίας της κλινικής εξέτασης να διαμορφώσουν διαγνωστική άποψη, να κάνουν αξιολόγηση, να μπορέσουν να επιλέξουν τις καταλληλότερες μεθόδους και παρεμβάσεις, έτσι ώστε το μυοσκελετικό πρόβλημα του ασθενούς να αντιμετωπιστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γρήγορα, αποτελεσματικά και ο ασθενής να γίνει καλά από το πρόβλημά του μέσα σε 4, 5, 6 συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα απευθυνόμενο στους φυσικοθεραπευτές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όντως πολύ δημοφιλές στον χώρο της φυσικοθεραπείας. Κάθε χρόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ομάδες φυσικοθεραπευτών εκπαιδεύονται με αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος είναι συγκεκριμένος, είναι διεθνώς πιστοποιημένος. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε 2-3 πράγματα γι' αυτό. Και τι κερδίζουμε από αυτή τη διαδικασία? Οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές να μπορούν να αντιμετωπίσουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα μυοσκελετικά περιστατικά, όπως όλοι οι συνάδελφοί τους, οι εξειδικευμένοι, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Γιατί είναι σημαντικό τώρα για ένα σύγχρονο φυσικοθεραπευτή να εξειδικευτεί? Τι παραπάνω έχει να κερδίσει από τις δεξιότητες που ήδη έχει? Η ερώτηση σας είναι πολύ καλή. Οι σπουδές στη φυσικοθεραπεία δίνουν το υπόβαθρο εκείνο για να μπορέσει κάποιος, τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, να μπορέσει να βγει και να αντιμετωπίσει μια πληθώρα περιστατικών. Όμως, ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης. Είναι λίγο απίθανο ένας φυσικοθεραπευτής, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, να ασχοληθεί με όλους τους τομείς της φυσικοθεραπείας. Mm-hmm. Ειδικά ο ιδιωτικός τομέας απαιτεί ειδικές γνώσεις για να αντιμετωπίσει τα μυοσκελετικά περιστατικά. Ειδική μυοσκελετική φυσικοθεραπεία, λοιπόν, και manual therapy είναι ο τομέας της εξειδίκευσης για την οποία εμείς ασχολούμαστε. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο τρόπος προσέγγισης των ασθενών, ο τρόπος προσέγγισης που θα μπορεί ένας φυσικοθεραπευτής που έχει κάνει αυτή την εκπαίδευση να κάνει, είναι απολύτως αποτελεσματικός και επιστημονικά τεκμηριωμένος. Φεύγουμε δηλαδή από την εποχή της εμπειρικής γνώσης και έχουμε μπει πια στη φυσικοθεραπεία στην εποχή της εξειδικευμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης παρέμβασης. Σε αυτό θα ήθελα και εγώ να προσθέσω το εξής, ότι επειδή ακριβώς αν δούμε το επάγγελμά μας σε βάθος χρόνου, θα δούμε ότι πρώτα προηγήθηκε η εμπειρία κλινική και όσο η επιστήμη και τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη προχωρούν, αρχίζει και γίνεται πιο μεγάλες οι απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την τεκμηρίωση αυτών που κάνουμε. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εμείς με βάση την εμπειρία που έχουμε, ερχόμαστε να βάλουμε την εμπειρία, να την τεκμηριώσουμε και να αρχίσουμε και να κάνουμε και τους κύκλους της αυτοκριτικής σαν επιστήμη. Από την άλλη, επειδή οι απαιτήσεις, όπως είπε ο Αλέξανδρος, είναι πολύ υψηλές και επειδή υπάρχει ένα κενό στο κομμάτι της εικόνας που έχει ο κόσμος για τη φυσικοθεραπεία,
τα προηγούμενα χρόνια, όπου δυστυχώς την είχε συνδέσει μόνο με μηχανήματα και μασάζ, ερχόμαστε να βάλουμε το κάθε μέσο φυσικοθεραπείας στη θέση που πραγματικά έχει. Δεν απορρίπτουμε ούτε το μασάζ ως μέσο θεραπείας, αλλά αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσει και ο κόσμος και που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι πρέπει να ξέρουμε γιατί κάνουμε το κάθε πράγμα, σε ποιον ασθενή επιλέγουμε να το κάνουμε και ποια είναι τα κριτήρια. Αυτό που λέμε δηλαδή στους μαθητές μας είναι πάντα να έχετε στο μυαλό σας να απαντάτε στον εαυτό σας σε κάποιες ερωτήσεις. Τι κάνω, γιατί το κάνω, πού στοχεύω και τι περιμένω. Το πρόγραμμα έχει εχέγγυα ποιότητας, έτσι δεν είναι, και κάποιες συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Θα τις αναφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η πιστοποίηση του προγράμματος είναι δύο. Είναι μία διεθνής πιστοποίηση. Είναι η πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Manual Therapy. Κάθε πρόγραμμα τέτοιο πιστοποιείται από μια επιτροπή καθηγητών πανεπιστημίου διεθνών, μια διεθνής επιτροπή, συγγνώμη, καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι κάθε 3 χρόνια ελέγχουν την ποιότητα του προγράμματος, τα αποτελέσματά του. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε 27 χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Η διεθνής λοιπόν πιστοποίηση της IFOM, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Manual Therapy Φυσικοθεραπευτών, είναι το σημαντικότερο ατού του συγκεκριμένου προγράμματος. Ταυτόχρονα, επειδή η εκπαίδευση προσφέρεται από ένα κέντρο διαβίου μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε και πιστοποίηση στην Ελλάδα, όπου δηλώνει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουμε. Η διαδικασία αυτή λοιπόν λέγεται διεθνής διαδικασία, ας το πούμε περιφραστικά, αξιολόγησης, ή στα αγγλικά λέγεται International Monitoring, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά, ότι επειδή αυτοί που το ελέγχουν, ελέγχουν το κάθε πρόγραμμα, βάζουν κάποια στάνταρ διεθνή, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη χώρα που αξιολογούν. Η χώρα θα πρέπει να φτάσει να πληρεί το πρόγραμμά της τα στάνταρ αυτά. Το δικό μας πρόγραμμα λοιπόν, από την πρώτη φορά που μπήκε στη διαδικασία αξιολόγηση, έχουμε περάσει νομίζω 2 φορές αυτή τη στιγμή. 2 φορές. Έχει κριθεί ότι έχει στάνταρ μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Άρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και το ειδικό βάρος, είναι ακριβώς ίδια αξία και το ειδικό βάρος του προγράμματος με αυτό που γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο στο συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης. Επειδή όμως δεν είμαστε πανεπιστημιακός φορέας, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνουμε μάστερ. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το περιεχόμενο είναι ακριβώς ίδιας αξίας σε ό,τι αφορά τα μαθήματα που γίνονται και τον τρόπο που γίνονται και όλα αυτά σε επίπεδο μάστερ. Ένας άλλος τρόπος, ο οποίος είναι μέρος της αξιολόγησης της διεθνούς, πέρα από όλα αυτά που αξιολογούν κάθε φορά, είναι ότι μετά από κάθε σεμινάριο που γίνεται σε εμάς, έχουμε διαδικασία αξιολόγηση από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα δίνει σε εμάς μία πληροφόρηση για το είδος του μαθήματος που κάνουμε ακριβώς, και αυτό διοχετεύεται υπό προϋποθέσεις μέσα από τη διαδικασία της διεθνούς επαναπιστοποίησης, του International Monitoring, και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οπότε πάντα έχουμε, ας πούμε, το μάτι της αξιολόγησης της διεθνούς πάνω από εμάς, όπως και όλα τα προγράμματα. Να ρωτήσω, πότε αναμένεται να γίνουν τα πρώτα αυτά τώρα μαθήματα το Νοέμβριο? Στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, και αν πρόκειται να γίνουν με Zoom ή διαζώσεις παρουσία? Έχουμε ήδη ξεκινήσει τα προγράμματά μας κανονικά διαζώσεις, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της πολιτείας. Άρα, έχουμε ήδη την υποδομή, γιατί στο πρώτο lockdown είχαμε κάποια μαθήματα τα οποία γίνανε μέσα από πλατφόρμες όπως το Zoom. Οπότε αυτή τη στιγμή, στο βαθμό που κάποια μαθήματα μπορούν να γίνουν και δεν είναι πρακτικά, είναι θεωρητικά, είμαστε απόλυτα έτοιμοι να καλύψουμε το κομμάτι αυτό, εάν και εφόσον απαιτηθεί, πράγμα το οποίο βεβαίως απευχόμαστε, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Σε τι τηλέφωνα και mail μπορούν να σας βρουν? Το email του Hellenico MTEDU είναι το hellenic.omt.diploma@gmail.com. Ωραία. Μέσω του email επικοινωνούμε με τους συναδέλφους, όπως και με την ιστοσελίδα μας, που είναι το www.homtd.gr. Γιατί συμβουλεύεται όμως τελικά το κοινό να αναζητεί εξειδικευμένους μυοσκελετικούς φυσικοθεραπευτές? Συνήθως ο κόσμος δεν το κάνει. Ξέρετε ότι πάνε στον γιατρό της γειτονιάς, στον φυσικοθεραπευτή μάλλον της γειτονιάς, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένη η εξειδίκευση και ο άλλος πρέπει να το ξέρει για να πάει να αποτανθεί εκεί. Σωστό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα, ας μιλήσουμε πρώτα για την Ελλάδα, αλλά είναι μια παγκόσμια τάση, που η φυσικοθεραπεία περνάει μια φάση αυτοεπανατοποθέτησης στο χώρο υγείας και ζούμε μια επανάσταση.
Η επανάσταση είναι το πέρασμα από αυτό που σας είπα πριν, από το να μας θεωρούν ότι είμαστε χειριστές μηχανημάτων ή μόνο μασέρ, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την επιστημονική φυσικοθεραπεία, που είναι πραγματική. Ένας μεγάλος εχθρός του κόσμου, ενώ του κοινού το οποίο υποφέρει, είναι η παραπληροφόρηση. Όλα τα χρόνια ο κόσμος έχει μάθει και πιστεύει ότι τα προβλήματα είναι τα άλατα, οι κύλες, οι ευθυασμοί και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι τελείως λαθασμένα. Άρα λοιπόν αυτό μέρος της ευθύνης είναι δικό μας. Η κακή πληροφόρηση από ένα επάγγελμα το οποίο επί δεκαετίες είχε τα προβλήματά του, όπως πάρα πολλά επαγγέλματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια αναγκαιότητα η νέα γενιά των φυσικοθεραπευτών να αλλάξει την εικόνα του επαγγέλματος προς το κοινό. Να σταματήσει λοιπόν η συνεχής παραπληροφόρηση με τα fake news του τομέα υγείας και ειδικά της φυσικοθεραπείας, να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στη σχέση ασθενή-γιατρού-φυσικοθεραπευτή. Αυτό το κενό λοιπόν είναι τεράστιο. Δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που για διάφορους λόγους που σχετίζονται με τις δυσκολίες του συστήματος υγείας, το φόρτο κτλ., από τα κρατικά νοσοκομεία οι περισσότεροι ασθενείς που φεύγουν, φεύγουν χωρίς οδηγίες, φεύγουν απλά πήγαινε σπίτι σου και περπάτα. Και σε αυτό μπορεί να φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό. Άρα, η νέα γενιά των φυσικοθεραπευτών πρέπει να περάσει την εικόνα του τι είναι πραγματική φυσικοθεραπεία στο κοινό. Αυτό λοιπόν θα το κάνει μόνο μέσα από μια σωστή μετεκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο ίδιος ο φυσικοθεραπευτής θα έχει καταλάβει και θα πατάει στα πόδια του στο κομμάτι της φυσικοθεραπευτής αξιολόγησης, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την ιατρική διάγνωση και από εκεί και μετά να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στους ασθενείς. Για να μην διονύζονται ούτε οι αστικοί μύθοι οι οποίοι μαστίζουν τον κλάδο και τον κόσμο και για να δώσουμε καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν έχει μεγάλα ελαστικά περιθώρια. Δηλαδή σε λίγο χρόνο το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω στο συγκεκριμένο, εξειδικευμένοι νέοι επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές σημαίνει καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο λόγος λοιπόν για να γινόμαστε καλύτεροι και να εκπαιδευόμαστε είναι για να παρέχουμε καλύτερη υγεία στον κόσμο. Και αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε το εξής, ότι ο κλάδος, ένας κλάδος για να λέγεται επιστημονικό σημαίνει ότι αναθεωρεί τις απόψεις του ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ο κλάδος ή το επάγγελμα το οποίο μένει σε αυτά που έλεγε πριν 5 χρόνια δεν εξελίσσεται, άρα σημαίνει ότι έχει αγκυλώσεις, δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και αυτό είναι μόνο πρόβλημα. Στο manual therapy και στην φυσικοθεραπεία αλλά και σε οποιαδήποτε επιστήμη, αυτό το πράγμα είναι προαπαιτούμενο. Η αλλαγή και η εξέλιξη με βάση αυτά που σου δείχνει η έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.